Είσαστε και σήμερα εδώ πέρα με εξόρμηση. Αυτός εδώ πίσω είναι ο χώρος για τον οποίο γίνεται ο λόγος. Ναι, βρισκόμαστε στα όρια του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, όπως έχει διαμορφωθεί δηλαδή μετά τον πόλεμο. Αυτός λοιπόν ο χώρος για τον οποίο γίνεται λόγος για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αποχαρακτηρίζει 20,5 στρέμματα σαν φερόμενο ιδιοκτήτη τον οικοδομικό συνεταιρισμό των αξιωματικών, τον ΑΟΑ, είναι το κομμάτι παράλληλα με την Οδό Παπάγου που πιάνει αυτό το κομμάτι μέχρι τη Σοφούλη 20 στρέμματα, 20,5. Εμείς λέμε ότι η διοίκηση του Δήμου με την κάλυψη των υπόλοιπων παρατάξεων της αντιπολίτευσης προωθεί μεθοδευμένα την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου Κόδρα σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η ιστορία έχει ως εξής. Η περιοχή που έχουμε εδώ δίπλα που λέγεται Συνοικισμός των Αξιωματικών είχε παραχωρηθεί μετά τον εμφύλιο πόλεμο στους αξιωματικούς και αξιοποιήθηκε προς, όπως βλέπετε, έγινε ένας ολόκληρος συνοικισμός το οποίο αποτελούσε το στρατόπεδο Κόδρα και αυτή η περιοχή. Σήμερα ο Δήμος Καλαμαριάς, η διοίκηση του Δήμου, κάνει παζάρια με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας για να δώσει ανταλλάγματα και για αυτό το χώρο που φερόμενος ιδιοκτήτης είναι ο οικοδομικός συνεταιρισμός των αξιωματικών, αλλά και για το πάρκο Κερασούντος, στο οποίο βρίσκεται και το ιερό του μπλόκου της Καλαμαριάς και είναι και ο μόνος αδόμητος χώρος μέσα στο συνοικισμό των αξιωματικών. Είναι απαράδεκτο για χώρους που είναι χαρακτηρισμένοι πράσινο, που προορίζονται για αθλητισμό, για πράσινο, για πολιτισμό, να τους παζαρεύουν μαζί με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, ενώ πριν από 2 περίπου χρόνια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε παραχώρησε χωρίς κανένα αντάλλαγμα στον επιχειρηματία πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ όλο το χώρο, τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου του ΠΑΟΚ, χωρίς κανένα αντίτιμο. Εμείς κάνουμε κινητοποιήσεις, καλούμε τον λαό της Καλαμαριάς να αντιδράσει και να διεκδικήσει αγωνιστικά να αξιοποιηθούν όλο το παραλιακό μέτωπο, το πρώην στρατόπεδο Κόδρα, η Μαρίνα της Καλαμαριάς, η ΠΛΑΣ και αδόμητα οικόπεδα στο Καραμπουρνάκι, ώστε να δημιουργηθούν χώροι ανάσας για όλους τους κατοίκους να αξιοποιηθούν για πράσινο, για αθλητισμό και πολιτισμό. Αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε. Εμείς λέμε ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο και η διοίκηση και οι άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης που μεθοδευμένα προωθούν ιδιωτικοποιήσεις και θέλουν να χαρίσουν αυτούς τους χώρους σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Η Δημοτική Αρχή και οι άλλες παρατάξεις τι στάση κρατάνε? Υπάρχει σε διαδικασία, έχει καταθέσει η διοίκηση ένα ειδικό χωρικό σχέδιο για το πρώην στρατόπεδο Κόδρα, όπου μέσα περιλαμβάνουν στην ουσία ρημοτόμηση, οικοδομικά τετράγωνα, που είναι η απαρχή για την παραχώρηση του χώρου σε επιχειρηματίες. Σε αυτή την πολιτική λοιπόν συνενούν και οι υπόλοιπες παρατάξεις που εκφράζονται μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και άλλες αστικές δυνάμεις, που βέβαια βάζουν επιμέρους αντιρρήσεις, χωρίς όμως να αναιρούν την ουσία του θέματος, την οποία βάζουμε εμείς και λέμε καμία επιχειρηματική δράση σε αυτούς τους χώρους. Δεν δέχονται δηλαδή αυτοί οι χώροι να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού και με ευθύνη του κράτους και με τη χρηματοδότηση του κράτους. Εμείς το καταγγέλουμε αυτό στο λαό της Καλαμαριάς, άλλωστε τον καλούμε να βγάλει συμπεράσματα και από τη στάση των άλλων παρατάξεων της αντιπολίτευσης, όταν συνένεσαν και προσυπέγραψαν την παραχώρηση του χερσαίου τμήματος της Μαρίνας Καλαμαριάς σε επιχειρηματικά συμφέροντα.
Καλούμε λοιπόν το λαό της Καλαμαγιάς να βγάλει τα συμπεράσματά του, να σταθεί στο πλευρό όλων εκείνων των δυνάμεων και του ΚΚΕ που μάχονται ενάντια στην παραχώρηση αυτών των χώρων σε επιχειρηματικά συμφέροντα, να αντισταθούμε και να διεκδικήσουμε να αξιοποιηθούν αυτοί οι χώροι προς όφελος του λαού.